από τη σελίδα 999, ήττα κεφάλαιο από Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και 18 εδάφιο. Σελίδα 999, 8 κεφάλαιο, ήττα κεφάλαιο και 18 εδάφιο. Επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσει με τη δόξα την μέλουσα να αποκαλυφθεί σε μας. Διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως περιμένει την φανέρωση των Υιών του Θεού. Επειδή η κτήσεις υπετάχθη στη ματαιότητα ουχή εκουσίως αλλά δια των υπατάξαντα αυτήν, επελπίδει ότι και αυτή η κτήσεις θέλει ελευθερωθεί από τις δουλείας της φθοράς και μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Επειδή εξεύρωμεν ότι πάσα η κτήση στενάζει και συνοδύνει έως του νυν, και όχι μόνο αυτή αλλά και αυτή την εσέχομεν την απαρχήν του Πνεύματος και εμείς αυτοί στενάζομεν εν εαυτής περιμένοντες την υιοθεσία την απολύτρωση του σώματος ημών, διότι με την ελπίδα εσώθημεν. Ελπίς δε ή της βλέπετε, δεν είναι ελπίς. Διότι εκείνο το οποίο βλέπει της και δια τι να ελπίζει, εάν δε ελπίζομεν εκείνο το οποίο δεν βλέπομεν, δια της υπομονής περιμένομεν αυτόν. Ως αυτός δε και το πνεύμα συμβοηθεί στα ασθενία ημών, επειδή το τι να προσευχηθόμεν ως πρέπει δεν εξεύρωμεν, αλλά αυτό το πνεύμα οικετεύει περιμόν δια στεναγμών αλαλήτων. Ο δε ερευνώντας καρδίας εξεύρει τι είναι το φρόνημα του πνεύματος, ότι κατά Θεόν οικετεύει υπέρ των Αγίων, εξεύρωμεν δε ότι πάντα συνεργούσει προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας των Θεών. Ποιους? Εις τους κεκλειμένους κατά την πρόθεση αυτού. Διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Όσους δε προώρησε, τούτους και εκάλεσε, και όσους εκάλεσε, τούτους και δικαίωσε, και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε. Τι λοιπόν θέλουμε να πει προς τα αυτά? Εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, τι στελεί είστε καθημών? Επειδή ως της των ίδιων εαυτού Υιών δεν εφίστη, αλλά παρέδωκεν αυτόν υπερπάντων ημών, πως και μεταυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα? Τι θέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού? Ο Θεός είναι ο δικαιών. Τι θέλει είστε ο κατακρίνων? Ο Χριστός ο αποθανών, και μάλλον δε και αναστάς ώστις και είναι εν τη δεξιά του Θεού, ώστις και μεσητεύει περιμόν. Τις θέλει μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Θλίψεις ή στενοχωρία, ή διωγμός ή πείνα, ή γυμνώτης, ή κίνδυνος ή μάχαιρα, καθώς είναι γεγραμμένο ότι ενεκάσου θανατούμεθα όλη την ημέραν ελογίσθημενος πρόβατα σφαγής. Αλλά εις πάντα τα αυτά υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς, επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε ο θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαί, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της κτήση θέλει δυνηθεί να χωρίσει μας από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών. Αμήν. Ο Απόστολος Πέτρος λέει: ευλογητός ο Θεός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος αναγέννησε ημάς, όλους ημάς, εις ελπίδα ζώσα, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, πεφυλαγμένην εν της ουρανής δι' ημάς, ήτινες ημείς παναγεννήθημεν εις ελπίδα ζώσα, με τη δύναμη του Θεού φρουρούμεθα, δια της δικής μας πίστεως, μέχρι να έρθει η σωτηρία που είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί τον έσχατο καιρό. Με τη δύναμη του Θεού λοιπόν εμείς φρουρούμεθα μέχρι να έρθει η μέρα της αρπαγής της Εκκλησίας. Και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι αυτή είναι η ελπίδα μας, την οποία δεν βλέπουμε, γιατί αν βλέπαμε δεν θα ήταν ελπίδα. Αλλά επειδή δεν τη βλέπουμε, είναι ελπίδα και πρέπει
με υπομονή να περιμένουμε την εκπλήρωσή της. Και ερώτημα είναι πώς περιμένουμε με υπομονή την εκπλήρωσή της. Η ελπίδα μας λοιπόν ποια είναι? Κάτω τον Απόστολο Παύλο, κατά το Λόγο του Θεού, ότι στον παρόντα κόσμο θα έχουμε παθήματα, τα οποία όμως δεν είναι άξια να συγκριθούν με τη δόξα που μέλει να αποκαλυφθεί στον καθέναν από εμάς εκεί στον ουρανό. Παθήματα θα έχεις. Στον κόσμο θα έχετε θλίψεις. Μη φοβήστε όμως. Εγώ ενίκησα τον κόσμο που φέρνει τις θλίψεις σε εσάς και εσείς θα νικήσετε τον κόσμο που φέρνει τις θλίψεις σε εσάς, και η νίκη σας από τον κόσμο είναι η πίστη σας. Πιστεύουμε και ελπίζουμε. Πιστεύουμε ότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει τη φανέρωση των Υιών του Θεού, δηλαδή τους αναγεννημένους, εις ελπίδα ζώσα για της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, που φρουρούνται με τη δύναμη του Θεού μέχρι να έρθει ο Κύριος να τους παραλάβει. Και θα έρθει η μέρα που θα αποκαλυφθούν οι Υιοί του ανθρώπου. Θα έρθει η μέρα της εκπλήρωσης της ελπίδας μας της αρπαγής της Εκκλησίας, όπου μέχρι τώρα όλη η κτήση συστενάζει και συνοδύνει, ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες με τις οδύνες της εγκυμονούσης, αλλά όχι μόνο οι κτήσεις, και εμείς στενάζουμε, συμπάσχουμε μετά του Χριστού, μέχρι που να έρθει η μέρα της απολύτρωσής μας, της αρπαγής της Εκκλησίας, όπου ο Θεός θα μας παραλάβει και θα μας θέσει Υιούς Θεού, σύμμορφους με την εικόνα του Χριστού, να βασιλεύουμε στους αιώνες των αιώνων. Αυτή είναι η μεγαλειώδης ελπίδα μας, είναι η μόνη ελπίδα μας, η οποία αποτελεί και την αιτία της ευλογίας μας. Γιατί ελπίζουμε όχι ότι θα πάμε εμείς στον ουρανό, ότι κατά χάριν ο Χριστός θα έρθει να μας παραλάβει. Άρα η ελπίδα μας είναι στον Κύριο και μόνο στον Κύριο. Γι' αυτό και όποιος ελπίζει στον Κύριο και μόνο στον Κύριο είναι ευλογημένος και μοιάζει με δέντρο πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, όπου το φύλλο του δεν θάλει, ο καρπός του είναι παντοτινός, καλός και πλούσιος, το φύλλο του, η δόξα του δεν θάλει, δεν χάνεται, θάλει το φύλλωμά του, η καρποφορία του είναι πλήρης, πλούσια εις δόξαν Θεού, και ό,τι αν πράττει ο Θεός το ευωδώνει. Επειδή ελπίζουμε στον Λόγο του Θεού, μόνο στον Λόγο του Θεού, που μας αποκαλύπτει τον Κύριο Ιησού Χριστό και μας χαρίζει μία ελπίδα βεβαία και ασφαλή, η οποία αρχίζει από εδώ, που λέγει ευλογών με τα πάσης ευλογία σας ευλογήσω. Το ακούς? Αυτή είναι η υπόσχεση και η επαγγελία του Θεού, αδελφέ μου, αδελφή μου. Ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω, καθώς είστε τέκνα Θεού, κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι δε Ιησού Χριστού, μόνο εάν συμπάσχετε δια να γίνετε και συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Εάν δεν συμπάσχομαι μετά του Ευαγγελίου, δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Αν δεν γίνουμε συγκοινωνοί του Ευαγγελίου, γιατί ο Απόστολος Παύλος λέει ελεύθερος ον πάντων εδούλωσα τον εαυτό μου πάντας για να κερδίσω τις πληρωτέρους και να γίνω συγκοινωνός του Ευαγγελίου. Όλες δηλαδή οι υποσχέσεις και όλα τα λόγια του Θεού να κατοικήσουν πλουσίως εντός μου, να μου τα αποκαλύπτει ο Θεός για να τα εκτελώ και να τα διδάσκω. Αυτή είναι η ελπίδα μας, αυτή είναι η ζωή μας, αλλά οι δυσκολίες υπάρχουν.
Γι' αυτό και ο Θεός έχει μεριμνήσει να είναι, καθώς φρουρούμεθα δια της δυνάμεως του Θεού, και η δύναμη του Θεού για μας είναι ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, γιατί ο Χριστός είπε, θέλετε λάβει δύναμη όταν το πνεύμα του Άγιο θα έρθει πάνω σας. Η δύναμη μας είναι ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, για το οποίο ο Απόστολος Παύλος ερμηνεύει, περιγράφει και αποκαλύπτει ότι μέσα σε αυτή τη ζωή, με τα παθήματα, με τις θλίψεις στον κόσμο, με την αδυναμία σου, με την αναξιότητα και την ανικανότητά σου, με την αθλειότητά σου, γιατί είσαι σάρκα, άνθρωπος, αδύναμος, ουτιδανός, τυποτένιος, γιατί αυτοί είμαστε. Και αυτό θα πει ταπείνωσης, να ξέρουμε τι είμαστε. Δεν είναι μια θεωρητική άποψη, εγώ είμαι ταπεινός. Δεν μπορώ παρά να είμαι ταπεινός, αφού τίποτα χωρίς τον Χριστό δεν μπορώ να κάνω. Τίποτα. Άρα, γιατί να υπερηφανευθώ? Και αν έχω κάτι καλό, ο Χριστός μου το έδωσε. Και όλα τα κακά που έχω, αυτός είμαι. Τι να ταπεινωθώ? Τίποτα δεν έχω πράξει καλό για να αξίζω το έλεος του Θεού. Αλλά ο Θεός είναι ελεήμων και με ευλογεί ενώ δεν αξίζω. Μας ευλογεί ενώ δεν αξίζουμε. Και ο Θεός είναι καλός και δεν μας φέρνει την κατάρα του που αξίζουμε, γιατί κάνει χάρη στη ζωή μας. Άρα γιατί να υπερηφανευτώ? Τι να δείξω στο Θεό? Τα χάλια μου. Αυτός είμαι. Αυτός είμαι. Και ξέρετε κάτι, αδερφοί, αλήθεια σας το λέω, το έχω αποδεχτεί για τον εαυτό μου. Λέω, Κύριε, διόρθωσέ με, αλλά αυτός είμαι, πώς με ανέχεσαι? Και θυμάμαι κάποτε που το είχα πει και μου είπε, γνωρίζω τη φύση σου. Και παρηγορήθηκα. Άθλιος είμαι. Και η γυναίκα μου με ξέρει καλύτερα από όλους πόσο άθλιος είμαι. Και τα αδέλφια μου που είναι κοντά με ξέρουν καλύτερα από όλους πόσο άθλιος είμαι. Αλλά δόξα στο Θεό, γιατί υπάρχει ο Χριστός στη ζωή μου. Γιατί υπάρχει το Ευαγγέλιο του Χριστού στη ζωή μου. Γιατί υπάρχει ο Κύριος των Κυρίων, που είναι ο σωτήρας μου, ο λυτρωτής μου, αλλά και ο φίλος μου και ο αδερφός μου. Αλληλούια. Και λέει τώρα για τα χάλια μας ο Απόστολος Παύλος, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του, καθώς λέει, εγώ είμαι ο χειρότερος πάντων των αμαρτωλών. Και το λέει με ψεύτικη ταπείνωση? Όχι, με επίγνωση ότι είναι ο χειρότερος των αμαρτωλών και ο πιο μικρός πάντων των Αγίων, ο ελάχιστος πάντων των Αγίων. Δηλαδή τι λέει, μας κάνει τον ταπεινό, μη γέννητο. Έχει καταλάβει ποιος είναι. Βλέπει το πρόσωπό του, για να μην πω τη φάτσα του που δεν θέλει η Άννα. Βλέπω το πρόσωπό του στον καθρέφτη και λέει, πω, χαλιάς είσαι. Αυτό λέει, είμαι ο ελάχιστος πάντων των Αγίων. Αλλά για να μας παρηγορήσει λέει, το Πνεύμα του Άγιο όμως μέσα στον αγώνα σας συναντιλαμβάνεται τις αδυναμίες σας, τα προβλήματά σας, τα λάθη σας. Τα αντιλαμβάνετε μαζί με τον Χριστό. Γνωρίζει τη φύση μας. Συναντιλαμβάνετε τις αδυναμίες μας. Και δεν μας καταδικάζει γιατί είμαστε αδύναμοι. Δεν μας καταδικάζει γιατί κάνουμε λάθη. Αντιθέτως μάλιστα, επειδή ξέρει ότι μέσα στις ασθένειές μας, στις αδυναρρώστιες, ασθένειες, αδυναμίες, μέσα στις αδυναμίες μας, ούτε καν τι πρέπει να προσευχηθούμε δεν ξέρουμε. Εμείς προσευχόμαστε για αυτό το οποίο είναι λυμένο. Προσευχόμαστε για το άλλο που δεν χρειάζεται. Δεν ξέρουμε τι να προσευχηθούμε. Αλλά, και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό, αυτός που κατοικεί μέσα μας, ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, που συναντιλαμβάνεται μετά του Πατρός του Υιού,
τα χάλια μας, έρχεται και υπέρ εν την χάνει, υπέρ μεσητεύει μέσα από το σώμα μας, καθώς το Πνεύμα το Άγιο είναι εις πάσαν σάρκαν δοσμένο, με στεναγμούς αλαλήτους, και η προσευχή του είναι αυτή που αναγνωρίζεται από τον Πατέρα, γιατί ξέρει το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου ότι κατά Θεόν κετέβει. Και έτσι, αντί ο Πατέρας να ακούει τη δική μου προσευχή που δεν ξέρω τι λέω, ακούει την προσευχή του Πνεύματος του Αγίου που τα ξέρει όλα τέλεια, τι χρειάζομαι. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, πληρούστε Πνεύματος Αγίου. Ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον εαυτόν οικοδομή. Να πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου. Για να δίνουμε την ευκαιρία στον Παράκλητο, το Πνεύμα το Άγιο, να υπερμεσητεύει εδώ στη γη με το φρόνημα του Πατέρα υπέρ των ασθενειών μας, υπέρ των αδυναμιών μας, υπέρ των παθημάτων μας του παρόντος καιρού. Και να ξέρουμε μετά πάσης βεβαιότητος ότι ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή σου, αυτό, αδερφοί, είναι νόμος πνευματικός απαράβατος. Το ξαναλέω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου και όχι της φωνής μου. Ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή σου, τα πάντα συνεργούσε ο Θεός, θα το φέρει στο αγαθόν. Θλίψεις είναι, κακό είναι, ταλαιπωρία είναι, δυστυχία είναι. Ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή σου, μην απογοητεύεσαι. Μερικές φορές αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας δεν μπορούμε να τα, όχι αντιμετωπίσουμε, δεν μπορούμε ούτε να τα υποφέρουμε. Είναι τόσο βαριά. Ξέρεις τι θα πει το παιδί σου, όπως στη γραφή κακός δαιμονίζεται. Η γυναίκα σου να χάνει την πίστη της. Ο άντρας σου να μπαίνει στα ναρκωτικά. Ή ακόμη χειρότερα να μπαίνει στα παιχνίδια του ίντερνετ που δένουνε την ψυχή του. Όμως, ο Λόγος του Θεού λέει, τα πάντα συνεργούσει προς το αγαθόν, εάν αγαπάς το Θεό. Και ποιος είναι ο αγαπών με? Ο έχων τα σεντολάς μου μόνο και φυλάτων αυτάς. Αυτός είναι ο αγαπών με. Τα πάντα λοιπόν συνεργούνε, θα συνεργούνε προς το αγαθόν για σένα και για μένα, αν πάρω το Ευαγγέλιο του Χριστού, το θεωρήσω για μένα εντολές και πάρω στερεά απόφαση να εκτελώ και να διδάσκω. Μα όλοι θα γίνουμε διδάσκαλοι? Βέβαια. Όλοι έχουμε να ομολογήσουμε Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Όλοι μας. Αν πάρουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το διαβάσουμε για να το εκτελέσουμε, είμαστε οι αγαπώντες τον Θεό. Τότε, μόνο τότε, δυστυχώς, μόνο τότε, τα πάντα θα συνεργούνε προς το αγαθόν σε σένα, εάν δηλαδή ετοιμάσεις την καρδιά σου να εξητείς το Λόγο του Θεού, να εκτελείς Αυτόν και να διδάσκεις Αυτόν, τότε ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή σου, με το θεωρείς φοβερό, τρομερό που είναι, ο Θεός θα το βγάλει σε αγαθό. Θα το βγάλει σε ευλογία κατά την πρόθεση αυτού, γιατί αυτή είναι η πρόθεση αυτού, και αυτό το έχουμε ζήσει όλοι μας. Αδερφοί, το έχεις ζήσει? Εγώ το έχω ζήσει, και όχι μια φορά, ούτε δυο, ούτε τρεις. Εκεί που βλέπω μαύρη μαυρίλα πλάκωσε, που λένε οι άνθρωποι, μαύρη σακαλιακούδα, εκεί ανατέλει ο ήλιος της δικαιοσύνης. Αλληλούια. Κατά την πρόθεση αυτού, στους αγαπώντας τον Θεό, στους ακούοντας το Ευαγγέλιο του Χριστού και εκτελούντας τις εντολές του Χριστού. Γι' αυτό μη φοβάσαι, ετοίμασε σήμερα, Θεέ μου βοήθησέ μας να ετοιμάσουμε την καρδιά μας, να εξητούμε το Λόγο Σου
για να τον εκτελούμε και να τον διδάσκουμε. Και τα πάντα, όλα, έξω από μας, μέσα από μας, μέσα στον κόσμο, μέσα στην εκκλησία, μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στην προσωπική μας ζωή, ο Θεός θα τα συνεργήσει προς το αγαθόν. Γιατί? Γιατί τον αγαπάμε. Και είναι αποδεδειγμένο ότι τον αγαπάμε, γιατί έχουμε τις εντολές του και αγωνιζόμαστε να τις εκτελέσουμε όσο μπορούμε, με τη χάρη του Χριστού, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και η πρόθεση του Θεού είναι να μεταβάλει το κακό σε καλό, την κατάρα σε ευλογία, το σκοτάδι σε φως. Είναι αυτός που λέει, και λέει στη ζωή σου, γεννηθεί το φως και γένετο. Δόξα να έχει ο Θεός. Δόξα να έχει. Σήμερα φύγουμε χαρούμενοι, αδελφοί. Πολύ χαρούμενοι. Γιατί? Τι θέλουμε πει, τι να πούμε? Εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, ποιος μπορεί να είναι καθημών? Αν ο Θεός είναι μαζί μας, μαζί σου, ό,τι και να συμβαίνει, ποιος μπορεί να είναι εναντίον σου? Ο Θεός είναι μαζί σου. Γιατί τον αγαπάς, γιατί έχεις εντολές του και τις φυλάς, γιατί είσαι μέσα στην πρόθεση του Θεού ευλογημένος. Και ο Θεός είναι μαζί σου. Και αν ο Θεός είναι μαζί σου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον σου? Ο Θεός είναι αυτός που θα αναλάβει και έχει αναλάβει τη ζωή σου από τη στιγμή που σήμερα ετοιμάζουμε την καρδιά μας να εξητούμε το λόγο του και να εκτελούμε το θέλημά του και να διδάσκουμε αυτό. Αμήν. Αμήν. Ναι, Κύριε. Γιατί αν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Γιατί αυτός δεν εφίστη τον ίδιον εαυτού ιών, αλλά τον παρέδωκε κατάρα επάνω στο σταυρό του Γολγοθά για σένα και για μένα. Δεν θα χαρίσει σε εμάς και τα πάντα? Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Να σου χαρίσει τα πάντα. Τη γυναίκα σου, τον άντρα σου, τα παιδιά σου, τα αιτήματά σου, τη ζωή σου, τη βασιλεία των ουρανών. Αμήν. Τα πάντα θα σου χαρίσει. Αφού δεν εφίστη τον Υιό του το μονογενή και τον χάρισε και τον έκανε κατάρα, δεν θα κάνει ευλογία εσένα? Μα γι' αυτό τον έκανε κατάρα, για να είσαι ευλογημένος εσύ. Και θέλω να μείνω σε αυτό, έτσι πως μου το έδωσε ο Θεός. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει τα πάντα? Λέω, όχι Κύριε, δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τα πάντα? Και δεν το καταλαβαίνω. Αλλά μας δώσει ο Θεός να τα καταλάβουμε. Αδελφοί, θα μας χαρίσει τα πάντα. Ό,τι και να είναι για σένα, τα πάντα. Τα ακούς γιαγιά, τα ακούς παππού, τα ακούς αδελφέ μικρέ, τα ακούς, τα ακούτε, τα πάντα. Όχι μερικά, όλα. Όλα ανετήσετε εν το ονόματί μου, στον Πατέρα μου τον ουράνιο θα σας τα δώσει. Τα πάντα, την ελευθερία σου, την ευλογία σου, τη σωτηρία σου, τη σωτηρία της οικογένειάς σου, τι θέλεις. Είναι ανοιχτός ο ουρανός τώρα, ζήτα, τα πάντα θα σου δώσει ο Θεός. Τα πάντα, ζήτα. Πάρε όμως απόφαση να μπαίνεις και να εξητάς το Λόγο του Θεού για να τον πράττεις και να τον διδάσκεις. Τα πάντα. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει τα πάντα? Όχι Κύριε. Τα πάντα. Τα πάντα για μένα, τα πάντα για σένα, τα πάντα για όλους. Όλα για όλους. Αυτός είναι ο Θεός, αδερφοί. Δεν είναι ένας Χριστουλάκος, μια εικονίτσα. Δεν είναι ο Άγιος Νικόλαος, η Αγία Κατερίνη. Είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Είναι ο Θεός του ουρανού και της γης, που έχει δύναμη να σου χαρίζει τα πάντα. Δόξα στο Θεό.
Δεν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινες δυνάμεις και με ανθρώπινες καταστάσεις και με ανθρώπινα λόγια. Έχουμε να κάνουμε με τον αψευδή θεόπνευστο αιώνιο λόγο του Θεού που είναι ζών και κοπτερός και κοπτερότερος υπέρ πάσαν δίστομον μάχεραν. Με αυτόν τον λόγο έχουμε να κάνουμε. Τι στέλνει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού? Είσαι εκλεκτός. Είσαι εκλεκτός. Είσαι εκλεκτός. Ποιος θα κατηγορήσει τους εκλεκτούς του Θεού? Τα ακούς? Ποιος θα σε κατηγορήσει? Είσαι εκλεκτός. Έχεις ετοιμάσει την καρδιά σου να εξητάς το λόγο του, να εκτελείς και να διδάσκεις αυτόν? Είσαι εκλεκτός. Ποιος θα σε κατηγορήσει? Όλες οι κατηγορίες θα διασκεδάζονται από τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Θα γκρεμίζονται, θα χάνονται. Ο Θεός θα σε δικαιώνει. Είσαι εκλεκτός. Ξέρω ότι είσαι και είμαι άθλιος, ουτιδανός, άχρηστος, το ξέρω. Εκ προσωπικής πείρας, ομοιοπαθείς είμαστε, αλλά είσαι εκλεκτός. Ετοιμάζεις την καρδιά σου να εξητάς το Ευαγγέλιο του Χριστού, να εκτελείς αυτό και να διδάσκεις αυτό. Στις έσχατες ημέρες αυτή είναι η αποστολή μας. Δεν έχουμε άλλη αποστολή. Τα άλλα είναι παιχνιδάκια, δεν θέλει παιχνιδάκια ο Χριστός. Θέλει έργο. Ποιος θέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού? Ο Θεός σε αυτούς, μόνο σε αυτούς τους εκλεκτούς είναι ο δικαιών. Ποιος θα μας καταδικάσει? Ποιος θα σε καταδικάσει, αδερφέ? Ο Χριστός που πέθανε και αναστήθηκε και στέκεται στα δεξιά του Θεού, αυτός μεσητεύει και προσεύγεται για σένα. Και αν αυτός προσεύγεται για σένα, ποιος μπορεί να σε καταδικάσει, αδερφέ? Μη φοβάσαι, δεν υπάρχει καταδίκη στους εκλεκτούς του Θεού. Μη φοβάσαι. Κανείς δεν μπορεί να σε καταδικάσει, γιατί ο Χριστός προσεύγεται, γιατί είσαι εκλεκτός, γιατί έχεις πάρει απόφαση να εξητάς το λόγο του, να εξητάς μέσα από το λόγο του το θέλημά του για να εκτελείς αυτό και να διδάσκεις αυτό. Βέβαια, μην νομίσεις ότι η ζωή σου θα είναι μέσα σε τραγούδια και σε χαρές. Ούτε βίων ανθόσπαρτων μας υπόσχεται ο Θεός, ούτε μας εύχεται. Ποιο τι θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψεις, στενοχώρια, διωγμός, πείνα, γυμνώτης, κίνδυνος, μάχαιρα. Όλα αυτά υπάρχουν, θα υπάρχουν. Αλλά ο Χριστός δεν θα σε αφήσει και δεν θα σε εγκαταλείψει. Πάσα στα σημέρας, έως την τελείας του αιώνος. Κανείς δεν μπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Κανείς δεν μπορεί να σε χωρίσει από τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός θα είναι μαζί σου. Φυλατώμεθα, φρουρούμεθα με τη δύναμη του Θεού. Μέχρι την ημέρα εκείνη που θα έρθει να μας πάρει. Ναι, βέβαια, είναι και γραμμένο ότι χάρη του Χριστού θανατούμεθα όλη την ημέρα, λογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Ναι, ιδού εγώ σας αποστέλω ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Θα έχεις να αντιμετωπίσεις λύκους, αλλά δεν θα τους αντιμετωπίσεις εσύ. Ο Χριστός θα τους αντιμετωπίσει. Όπως λέω στο εγγονάκι μου, ξέρεις ότι υπάρχει ο καλός, ο τσομπάνης, ο ποιμένας. Πες μου, παππού, για τον καλό ποιμένα. Έρχεται ο λύκος να φάει τα προβατάκια, αλλά ο καλός ποιμένας έχει μια μαγκούρα, του λέω, που μία τους δίνει στο κεφάλι και φεύγουνε. Γι' αυτό μη φοβάσαι, και εσύ έχεις ένα καλό ποιμένα. Μη φοβάσαι, αδερφέ, και εσύ έχεις ένα καλό ποιμένα. Μη φοβάσαι. Τι να φοβηθούμε? Ξέρεις τη μαγκούρα του Χριστού. Αλληλούια. Το λόγο του. Και
επιβεβαιώνει με ένα μήνυμα θριάμβου, που σήμερα να είναι το μήνυμά σου και το μήνυμά μου. Εις πάντα τα αυτά, αν και είμαστε ως πρόβατα εν μέσω λύκων, εις πάντα τα αυτά, υπερνικόμεν, όχι νικόμεν, υπερνικόμεν, θριαμβεύομαι. Εμείς, ναι, αλλά δια του αγαπήσαντος ημάς Ιησού Χριστού. Νίκη, αδερφέ, θρίαμβος, θρίαμβος δια του αγαπήσαντος. Σε αγαπάει γιατί τον αγαπάς. Σε αγαπάει γιατί έχεις τις εντολές του και τις φυλάτης. Σε αγαπάει γιατί ό,τι του ζητάς στο χαρίζει. Γιατί γι' αυτό τον απέστειλε ο Πατέρας, για να είναι σωτήρα σου, λυτρωτή σου, Κύριό σου, Θεό σου, αλλά όπως μ' αρέσει και να λέω, και φίλο σου και αδελφό σου. Αμήν.